Σημειώνει ο Ιατρικός Σύλλογος, μια κουβέντα θα πω, γιατί θα καλημερίσω τον πρόεδρό του, τον κύριο Πατριανάκο, ότι υπάρχουν δυστυχώς παραλήψεις και αδράνειες την τελευταία 15ετία που έχουν πλέον δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα. Λέτε, κύριε Πατριανάκο, καλημέρα σας, ότι υποσκάπτουν και την ομαλή λειτουργία των νοσοκομείων και βάζουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών υγείας στον νομό. Πώς είστε? Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε όλοι. Το ότι υπάρχουν λάθη και παραλήψεις που ξεκινάνε και από πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή, έχουμε ένα νοσοκομείο που έχει κάποιους γιατρούς. Αυτοί να βγουν στη σύνταξη. Μα είναι δυνατόν να μην έχει προκηρυχθεί η αντικατάστασή τους? Δηλαδή, τι θέλουμε? Να βγουν στη σύνταξη και να τους παρακαλάμε, μην βγείτε στη σύνταξη? Όχι, προκήρυξε τη θέση του πιο νωρίς. Το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή είχε ανάγκη από νέα άτομα. Γιατί δεν κάνουν τις προκηρύξεις έτσι όπως όφιλε και όπως γράφει ο νόμος? Γίνονται αποσπάσεις. Αλλάζουν με θέσεις οι γιατροί. Ωραία, γιατί δεν αντικαθίσανε. Δηλαδή, τι περιμένουμε? Να φτάσει το σημείο ένα μεγάλο νοσοκομείο σαν το Βενιζέλιο να έχει μόνο δύο χειρουργικά τραπέζια? Αυτό κατ' εμέ και στη λογική μου είναι αδιανόητο. Περιμένουμε να φτάσουμε δηλαδή στο κρίσιμο σημείο και τότε να αρχίσουμε να βλέπουμε τι θα κάνουμε χωρίς να προβλέπουμε το τι θα συμβεί, το τι θα γίνει την επόμενη μέρα και να δράσουμε και να λύσουμε? Νομίζω ότι δεν μιλάω ούτε παράλογα ούτε ακατάληπτα. Συνεχίστε, γιατί αναφέρετε και άλλα προβλήματα. Θέλω να τα ακούσω όλα από εσάς και μετά θα σας ρωτήσω. Και μετά θα με ρωτήσετε, πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία υποστελέχωση. Υπάρχει μία διαρροή ιατρών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας προς τα έξω. Με αποτέλεσμα να γίνονται προκηρύξεις που παλιά, όταν γινόταν προκήρυξη του ΕΣΥ, έβλεπες 10 και 15 και 20 και 30 αιτήσεις και τώρα βλέπεις και καμία. Γιατί είναι αυτό? Γιατί έχει σταματήσει το ΕΣΥ να γίνεται ελκυστικό? Διότι δεν υπάρχουν τα οικονομικά και τα επιστημονικά κίνητρα τα οποία απαιτεί ο γιατρός. Ο γιατρός είναι μια άλλη κατηγορία. Δεν είναι μόνο οικονομικό το κίνητρο. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε οργανωμένες κλινικές που να μπορούμε να λειτουργούμε και να κάνουμε την ιατρική την οποία έχουμε μάθει. Αυτό σημαίνει καταρχήν οργάνωση, επιστημονικότητα και κατά δεύτερον ανταμοιβή. Δεν μπορούμε να είμαστε οι ήρωες όταν μας χρειάζονται και τη συνεχεία να μας παραπετάνε και να είμαστε αυτοί οι δαχτυλοδειχτούμενοι ότι αυτοί δημιουργούν το πρόβλημα. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει και η πολιτεία να αντιληφθεί και θα πρέπει να γίνουν κατανοητά και θα πρέπει να δοθούν λύσεις. Δεν θέλουμε άλλα λόγια. Εδώ πέρα θέλουμε πράξεις. Θέλουμε πράξεις για μια άμεση επέμβαση στο ΕΣΥ, έτσι ώστε να συνεχίσει, γιατί όπως ξαναείπα, η δημόσια υγεία, όπως καταλαβαίνετε, είναι από τα πλέον σημαντικά στη ζωή και στην λειτουργία ενός τόπου. Ολοκληρώσατε αυτό που θέλατε να πείτε για αρχή? Για αρχή, ναι. Λοιπόν, ξέρετε κάτι? Ουσιαστικά τον τίτλο τον βάζετε εσείς όταν λέτε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ήρωες μόνο όταν μας χρειάζονται εμάς τους γιατρούς. Μα να με συγχωρείτε, μέχρι σήμερα από τον κάθε υπουργό ο οποίος έχει πάρει την ευθύνη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι διαφορετικό, όπως επίσης και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι ξέρετε υπάρχουν 4.000 προσλήψεις, υπάρχουν 5.000 προσλήψεις, υπάρχουν τόσες προσλήψεις, για ποιο λόγο αφωνάζετε, τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Δηλαδή έρχεται τώρα το ένα και κοντράρεται με το άλλο. Δεν είναι ελκυστικό το ΕΣΥ από τη μία, ακόμα και οικονομικά? Από την άλλη, γενικότερα δεν είναι ελκυστικό το ΕΣΥ για κανένα από εμάς? Μήπως τελικά αυτός είναι ο στόχος, κύριε Πατριανάκο? Αυτό είναι που φοβόμαστε και αυτό είναι που θέλουμε να αποτρέψουμε. Εμένα οι τίτλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν, καταραίει το ΕΣΥ, πάει το Βενιζέλιο, διαλύεται το Παγνί, δεν μου αρέσουν, γιατί δεν είναι υπερβολική. Από την άλλη, εσείς λέτε ότι βγαίνουν και λένε για προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ... Δεν το λέω εγώ, δεν τους έχετε ακούσει. Ναι, όχι, λέω αυτά τα οποία έχετε ακούσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ΕΣΥ, με επίσημα στοιχεία, λειτουργεί σε μόνιμο προσωπικό, δεν μιλάμε για επικουρικούς, σε μόνιμο προσωπικό, είναι σαφώς απομειωμένο. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία είμαστε πλέον διευθυντές. Μα το ΕΣΥ θέλει νέο αίμα, θέλει νέα παιδιά.
έχουν έρθει επικουρικοί. Έχουμε κάνει πρόταση ότι κάντε τους επικουρικούς μόνιμους, προκηρύξτε όλες τις κενές οργανικές θέσεις οι οποίες υπάρχουν. Είναι κενές οργανικές, δεν χρειάζεται τροποποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Τροποποιήστε, συγγνώμη, προκηρύξτε τις, προκηρύξτε τις αυτές τις θέσεις. Βλέπετε και μόνοι σας ποιες είναι οι ελλείψεις οι οποίες παρουσιάζονται στα νοσοκομεία. Ανακλινικές. Αλλά όμως όταν έχεις μερικές κλινικές οι οποίες είναι ζωτικές, όπως είναι η χειρουργική, όπως είναι η παθολογική για τη λειτουργία ενός νοσοκομείου, αυτές οι κλινικές δεν μπορείς να τις αφήσεις ακάλυπτες. Δεν μπορείς να τις αφήσεις να τις λειτουργούν. Αυτές οι κλινικές είναι προτεραιότητα σε ένα νοσοκομείο και το καταλαβαίνετε όλοι σας και όλοι μας. Αυτές οι κλινικές πρέπει πιο νωρίς να προβλέψεις ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Χειρουργική και παθολογική είναι η ακρογωνία η λύθη σε ένα νοσοκομείο. Σαφέστατα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Επικοινωνεί μαζί μου μία κυρία τις προηγούμενες ημέρες, διότι όταν φτάνεις να επικοινωνείς με ένα μέσο ενημέρωσης για να δεις αν μπορείς να βγάλεις άκρη, να ζητήσεις βοήθεια σε ένα χειρουργείο, τότε να με συγχωρείτε, αλλά εγώ θα το πω διαφορετικά και το «με συγχωρείτε» το λέω με την έννοια της έκφρασης, χάνεις την μπάλα τελείως. Και μου λέει αυτή η κυρία, ο σύζυγός μου έχει κύλι, πονούσε στο παρελθόν πάρα πολύ, προσπαθήσαμε να κλείσουμε ένα ραντεβού, δεν τα καταφέραμε. 2 χρόνια μετά, προσέξτε, 2 χρόνια μετά, μα επικοινώνησαν μαζί μας από το τάδε νοσοκομείο και μας είπαν ότι ήρθε η σειρά μας για να κάνει εγχείρηση. Δυστυχώς, λέει, για αυτούς, ευτυχώς για μας, ο άνθρωπος δεν πονούσε μετά από 2 χρόνια. Ήταν πολύ πιο προσεκτικός και ήταν εντάξει. Τώρα όμως τον ξανάπιασε ο πόνος. Τι πρέπει να κάνουμε, να πάμε και πάλι μετά από 2 χρόνια? Λυπάμαι, αλλά αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ, κύριε Πατριανάκο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν χρειάζεται καν να το αναφέρετε. Αυτό είναι μια παθογένεια, μια τεράστια παθογένεια του συστήματος. 2 χρόνια να κάνεις ένα χειρουργείο. Αδιανόητο. Αδιανόητο. Αυτά είναι από τις παθογένειες. Γι' αυτό και σας είπα ότι θα πρέπει για μια κλινική να προβλέπεις, ειδικά για χειρουργικές και παθολογικές, για καρδιολογικές, για παιδιατρικές. Δηλαδή δεν μπορείς να τις αφήνεις ακάλυπτες. Δεν μπορείς να τις αφήνεις να φτάνει ο κόμπος στο τέλος, στο φθένι, όπως λέει και ο λαός, όπως είπατε και εσείς, προκειμένου να δεις τις λύσεις θα δώσεις. Οι λύσεις πρέπει να είναι πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα. Σωστά. Άμεση προκήρυξη κενών οργανικών θέσεων που φωνάζει όλο το υγειονομικό προσωπικό, θέσεων ιατρών που είναι προς ενταξιοδότηση. Άμεση αλλαγή, όπως το δελτίο τύπου σας αναφέρεται, του χρονοβόρου τρόπου κρίσεων επιμελητών από το πανεπιστήμιο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή το ξέρετε. Να σας πω δηλαδή τι είναι αυτό. Έχει αλλάξει ο τρόπος με το τελευταίο νομοσχέδιο, με αποτέλεσμα όλες οι θέσεις π.χ. χειρουργικής να γίνονται σε μία αντίπεπ. Π.χ. στην Αθήνα. Δεν ξέρω πού γίνονται, σας λέω, σε μία αντίπεπ. Με αποτέλεσμα εκεί να μαζεύονται χιλιάδες αιτήσεις, το οποίο είναι τρομακτικά χρονοβόρο, και μέχρι να γίνει η διαδικασία κρίσεων και προσλήψεων περνάει πάρα πολύ χρόνο. Μα εδώ θέλουμε fast track διαδικασίες πλέον. Ίσως και ένα νοσοκομείο. Οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορες. Δεν αντιμετωπίζονται αλλιώς τα οξέα προβλήματα. Ούτε έχει νόημα να αρχίζουμε και να κάνουμε μετακινήσεις. Δεν μπορείς να μην σέβεσαι τον ιατρό. Εγώ ξέρω ότι είμαι στο Παγνί. Έχω διοριστεί εδώ πέρα, εδώ εξασκώ την ιατρική μου. Δεν μπορείς να αρχίσεις να με κάνεις περιπλανόμενο πηγαίνοντας το ένα και στο άλλο. Ναι, σε πολύ έκτακτες και σοβαρές καταστάσεις. Αλλά, συγγνώμη, έχω κι εγώ κάποια δικαιώματα και ο κάθε γιατρός. Και δεν είναι δυνατόν να αρχίζεις μετά και να λες θα τις μετακινήσω. Και να δημιουργείς πρόβλημα και στο νοσοκομείο από το οποίο τους παίρνεις. Είναι πολύ απλά πράγματα. Δεν είναι δύσκολα. Ούτε ακατάληπτα. Και εμείς, ξέρετε, δεν είμαστε συνδικαλιστές στον Ιατρικό Σύλλογο. Εμείς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δημόσια υγεία. Εμείς θέλουμε να δούμε λύσεις. Και οι λύσεις αυτές είναι με βάση τη λογική. Γι' αυτό και βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Μάλιστα. Την στέλνετε προς το Υπουργείο και προς τη ΒΥΠΕ ενδεχόμενα? Παντού. Παντού. Ναι. Πρέπει. Δηλαδή, πέστε μου, τι είδατε εσείς να γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, τι είδατε να δίνετε με μια κίνηση που να λέει ότι προσπαθώ να δώσω μια λύση? Αν προσπαθείς να δώσεις μια λύση, είμαστε μαζί σου. Θα σε βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά προσπάθησε να μας δώσεις μια διέξοδο, να δώσεις μια λύση. Να ξέρουμε ότι αυτό το αύριο θα είναι διαφορετικό από το σήμερα. Να ρωτήσω ένα τελευταίο. Να είστε βέβαια γι' αυτό. Να ρωτήσω ένα τελευταίο. Επικοινωνία ή συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας υπάρχει? Όχι.
είναι απόλυτο. Γιατί δεν το έχετε ακόμα επιδιώξει ή γιατί δεν έχουμε ανταποκριθεί? Το έχουμε επιδιώξει. Μάλιστα. Το έχουμε επιδιώξει. Θεωρούμε ότι στην αρχή τουλάχιστον ότι ήθελε να ενημερωθεί ο Υπουργός και εν συνεχεία να γίνει μια τέτοια συνεννόηση. Έχει μια επικοινωνία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Και από εκεί και πέρα εμείς φροντίζουμε, έτσι σας είπα και πάλι, να προσπαθούμε να μην δημιουργούμε αλλά να λύνουμε προβλήματα. Αλλά θέλουμε πράξεις και από το Υπουργείο και από τη ΔΥΠΕ και από το Υπουργείο. Δεν φτάνει μόνο να έχει την επικοινωνία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, πρέπει να σας δει όλους, γιατί πέραν τούτου να σας πω κάτι, όχι ότι υποβαθμίζω, ακριβώς. Ναι. Ας κάνουν αυτά που πρέπει και ας μην με δει εμένα. Δεν είναι ανάγκη. Κύριε Πατριανάκο, συγγνώμη, να το πω διαφορετικά. Πάει σε αλλαγές. Ένα καρό αλλαγές ετοιμάζει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Έχει γίνει ένας δημόσιος διάλογος, έχει γίνει μια διαβούλευση, έχετε κληθεί όλοι εσείς για να δώσετε λίγο τα δικά σας τα φώτα, γιατί κάθε περιοχή έχει και τις δικές της τις αδυναμίες, έχει τη δική της τη δυναμική. Ποια είναι η θέση σας? Δεν λαμβάνετε υπόψη? Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, δεν το συζητάω. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι κανονικά έχουμε στείλει και τις προτάσεις μας στο Υπουργείο. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μία συνάντηση και ειδικά για την Κρήτη, όπου όπως καταλαβαίνετε η Κρήτη είναι ιδιαίτερη περιοχή. Είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή η οποία παρέχει έως σήμερα εξαιρετικά. Και δεν καλύπτει μόνο την Κρήτη, καλύπτει και ασθενείς εκτός Κρήτης. Καλύπτουμε όλο το Νότιο Αιγαίο. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ναι, θα έπρεπε κανονικά και γι' αυτό και αν είδατε εμείς και για την, κάναμε και όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι μαζί κοινή σύσκεψη, όπου είχαμε πει κάποια πράγματα με τις ΔΥΠΕ. Πούντα αυτά που είπαμε. Πούντα που συμφώνησε και η ΔΥΠΕ. Και σαφώς αυτό που σας είπα, τι εννοούσα, ότι ναι, εννοείται ότι εμείς θέλουμε να συναντηθούμε και να του εκθέσουμε τις απόψεις που, επειδή είναι απόλυτα λογικές και προς τη σωστή κατεύθυνση, νομίζω ότι θα βοηθηθεί. Αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε και πράξεις, θέλουμε και πράξεις. Δεν έχει κανένα νόημα να επικοινωνήσουμε και να πούμε δύο κουβέντες και να φύγουμε και να μην έχει βγει κάποιο συμπέρασμα. Αυτό εννοούσα. Όχι ότι δεν θέλουμε συνάντηση, εννοείται ότι θέλουμε συνάντηση. Αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτό είναι το αυτονόητο. Αλλά θέλουμε και πράξεις, θέλουμε μια συνάντηση ουσιαστική. Μα σαφέστατα. Σας είπα, δεν το προχώρησα και δεν πήγα εκεί, γιατί αυτό είναι το αυτονόητο, ότι αυτά τα οποία ζητάτε, πως θέλετε να γίνουν πράξη. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε να εκθέσω κάποιες από τις απόψεις μας. Καλημέρα, ευχαριστώ. Κύριε Πατριανάκο. Καλημέρα σας. Γεια σας. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και παραμένω στο χώρο της υγείας, γιατί βλέπω και εκείνο το άλλο δελτίο τύπου. Συμπτωματικά έτσι με την ίδια ημέρα βγήκε από το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Και καλημερίζω τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη, γιατί εκτός των άλλων που αντιμετωπίζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ας μην κάνουμε εκείνη τη γενική αναφορά, γιατί ξέρουμε ότι εδώ σας έχει πάρει και σας έχει σηκώσει ουσιαστικά όλους εκεί μέσα. Λέμε και για το θέμα της φύλαξης ασφάλειας του νοσοκομείου, διότι 16 οικογένειες οδηγήθηκαν, όπως επισημαίνεται, στην ανεργία και το νοσοκομείο έμεινε υποστελεχωμένο, κύριε Θεοδωσάκη. Καλημέρα, κυρία Δουγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Πριν πάω στο θέμα το οποίο θέξατε, εντάξει, γιατί άκουσα και τη συζήτησή σας με τον κύριο Πατριανάκο. Mm-hmm. Να πω εντάξει το εξής. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατριανάκο που λέει ότι είναι fast track διαδικασία η επίλυση των προβλημάτων στα νοσοκομεία. Άγω βάζω γενικώς στο θέμα της υγείας. Είναι ότι πραγματικά δεν μπορεί με εντέλεση και με μεταφορά γιατρών από ένα νοσοκομείο σε άλλο να λύσει τα προβλήματα. Αλλά αυτό που πρέπει να αναλύσουμε και να αναδείξουμε είναι γιατί δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Γιατί δεν έρχονται οι γιατροί στα νοσοκομεία, γιατί φεύγουν οι γιατροί από τα νοσοκομεία, γιατί δεν έρχονται νοσηλευτές στα νοσοκομεία, γιατί φεύγουν νοσηλευτές από τα νοσοκομεία. Αν δεν το αναλύσουμε και το αναδείξουμε, δεν πρόκειται και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Κύριε Θεοδωσάκη, δεν το έχετε. Μισό λεπτό. Από τη κυβέρνηση ότι δεν μας ενδιαφέρει το θέμα της δημόσιας υγείας. Μα δεν το έχετε αναλύσει κατά κόρον αυτό το θέμα. Εμείς το έχουμε αναλύσει. Όταν ένας γιατρός πρωτοδιόρισης παίρνει 1.300 ευρώ, ένας πρωτοδιόρισης νοσηλευτής παίρνει 780 ευρώ, φυσικά και δεν θα έρθει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Και
η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στον χώρο της υγείας είναι τόσο τραγική από άποψη συνθηκών εργασίας, που οι πάντες ψάχνονται να φύγουν από το σύστημα υγείας. Οι πάντες. Άρα λοιπόν το πρόβλημα, αυτό που λέμε, δεν το καταλάβει το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα Εσείς, υγεία. Μα εσείς δεν είστε από τη δική σας την πλευρά που λέτε ότι υπάρχει σκοπιμότητα και οδηγούνται έτσι τα πράγματα μέσα στο χώρο της υγείας? Εμείς αυτό λέμε, αλλά πρέπει να γίνει να το τοποθετήσει η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση τα λεγόμενά της, το Υπουργείο, όλο το εθνικό σύστημα αναφέρει ότι θα βελτιώσουμε, ότι μας ενδιαφέρει το σύστημα. Ήταν πάντως προεκλογική. Αυτό δεν φαίνεται στην πράξη. Ήταν πάντως προεκλογική δέσμευση του ιδίου του Πρωθυπουργού, ότι η άμεση προτεραιότητά μου αμέσως μετά τις εκλογές είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Μάλλον το αντίθετο είναι η προτεραιότητα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Και για να έρθω και στο ερώτημα που θέσατε όσο αφορά την ασφάλεια του νοσοκομείου. Πράγματι, εμείς αυτό που ζητάμε χρόνια τώρα, και το γνωρίζετε καλά και εσείς και από το ρεπορτάζ οι συμπολίτες μας, ότι αυτό που λέμε είναι τι, και γι' αυτό το λέμε κιόλας. Θέμε μόνιμο προσωπικό που να στελεχώνει τις υπηρεσίες. Δεν γίνεται με εργολαβικούς εργαζόμενους μέσα από εργολάβους, που έχει δύο σημαντικά ζητήματα. Ένα, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από το να προσλάβω μόνιμους εργαζόμενους στις δομές της υγείας, από ότι να βάλω εργολάβους. Και δεύτερον, υπάρχουν τα προβλήματα. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Ο Στέλιος η σύμβαση, κάνει άλλη εταιρεία τα χαρτιά της, έχουμε δικαστικές διεγνέσεις, πάμε στα δικαστήρια, περιμένουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων και πάει λέγοντας. Και το τρίτο και σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και χρήματα στο νοσοκομείο για να μπορείς να προχωρήσεις έστω σε εργολάβο όσο αφορά τη φύλαξη. Και η φύλαξη στα νοσοκομεία, και ειδίως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που εφημερεύει μέρα παραμέρα, που δέχεται τόσο όγκο, που έχει ψυχιατρική κλινική, που έχει ένα τμήμα επιγόντων που έρχονται 600-700 συμπολίτες μας σε κάθε εφημερία, δεν μπορεί να μην υπάρχει και φύλαξη. Υπάρχουν τεράστιοι χώροι, υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα. Η φύλαξη του νοσοκομείου είναι άμεση προτεραιότητα. Έχει ένα τεράστιο περιβάλλοντα χώρο, δεν μπορεί το νοσοκομείο να μείνει χωρίς ασφάλεια. Και κυρίως το τμήμα των επιγόντων και τη κλινική, ψυχιατρική κλινική. Είναι άμεσης προτεραιότητας. Κύριε Θεοδωσάκη, τις αλλαγές τις οποίες ετοιμάζει μέσα στο χώρο της υγείας ο κύριος Χρυσοχοίδης, λίγο πολύ είτε από αυτά που λέει σε διεθνή φόρουμ, είτε από αυτά τα οποία διαραίονται, έχετε την εικόνα. Είναι το ζητούμενο αυτό για το χώρο της υγείας, δηλαδή το πώς ένα νοσοκομείο θα θεωρείτε ότι είναι λειτουργικό ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση κλπ, για το πώς ένας μάνατζερ θεωρείται επιτυχημένος, είναι αυτό που χρειάζεται ένα δημόσιο νοσοκομείο, εκεί είναι όλο το πρόβλημα, ή είναι η μία κατεύθυνση σωστή και λείπει κάτι άλλο? Τι λέτε εσείς? Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι πραγματικά αν θέλουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο λέω ότι σαν κυβέρνηση θα το χρηματοδοτήσω από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί γνωρίζω ποια είναι η έκτασή του, ποιο είναι πλέον το σύγχρονο σύστημα υγείας, ποιες είναι οι απαιτήσεις στη νέα τεχνολογία. Και ένα δεύτερο είναι το ποιους θα βάλω να διαχειρίζονται τη λειτουργία. Δεν είναι ότι θα βάλω ένα μάνατζερ με ένα μειωμένο προϋπολογισμό να μου λύσει το πρόβλημα. Δεν υπάρχει τέτοια συνταγή. Με λιγότερα λεφτά να λειτουργώ καλύτερα. Αυτό δεν γίνεται. Το να βάλω ένα μάνατζερ να μου κάνει μια ορθολογική διαχείριση μέσα στο νοσοκομείο, με ένα έλεγχο στο νοσοκομείο, αυτό το λέμε χρόνια. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πεις ότι χρηματοδοτώ το σύστημα υγεία και κάνω και τη σωστή διαχείριση στους χώρους της δημόσιας υγείας. Χωρίς χρήμα δεν πάει να βάλεις όποιους μαναζαρέους θέλεις. Τι θα αλλάξει δηλαδή? Θα κόβει των πραγμάτων. Εδώ στο νοσοκομείο, για παράδειγμα, έχουμε ανοίξει καινούργια τμήματα. Όπως είναι το ημερήσια, νοσηλεία, το PESCAN κλπ. Τα οποία δεν φέρνονται στον οργανισμό του νοσοκομείου. Άρα δεν μπορεί να φέρει και προσωπικό. Το λειτουργούμε, το διαχειριζόμαστε δηλαδή από το υπάρχον προσωπικό. Μια τέτοια διαχείριση όμως φέρνει φτώχεια και γκρίνια. Φέρνει κακές συνθήκες εργασίας, φέρνει εντάσεις.
και προβλήματα. Άρα δεν είναι θέμα μανατζάρισμα, είναι θέμα πρώτα στήριξης και δεύτερο είναι το μανατζάρισμα. Εάν δεν το χρηματοδοτήσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μάλιστα. Πάντα ανάποδα πάμε. Πώς το καταφέρνουμε πάντα αυτό? Ανάποδα. Πάντα ανάποδα. Λοιπόν... Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Πάντα πάμε ανάποδα. Και εγώ είμαι από τους πρώτους που λέω χρόνια τώρα ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας λειτουργεί 40 χρόνια. Και προφανώς υπάρχουν εξελίξεις και πραγματικά πρέπει να αναβαθμίσουμε το ΕΣΥ, πρέπει να συγχρονίσουμε τις λειτουργίες. Άρα πρέπει να ανοίξουμε ένα διάλογο ουσιαστικό, σοβαρό, χωρίς να αλλοιώνουμε το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της υγείας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεοδωσίου. Να είστε καλά. Καλημέρα και σε εσάς.